γιατί όχι, θα το γιορτάζαμε, η ίδρυση του Μουσικού Σχολείου στο Πολιτικό. Ήταν από τις προτάσεις που ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και τότε μην κρυβόμαστε, αντιπολίτευση είμαστε και την ασκούμε την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλες φορές αυστηρά, άλλες φορές λιγότερο. Ήταν από τις προτάσεις που ακούσαμε και την αγκαλιάσαμε, γιατί πραγματικά αυτές οι προτάσεις είναι αυτές που δυναμώνουν τον τόπο, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, είναι όλα αυτά που ζητάμε και είναι όλα αυτά που υποτίθεται ευαγγελιζόμαστε όσοι ασχολούμαστε με την τοπική διοίκηση. Δυστυχώς προέκυψαν οι εξελίξεις όπως αναφέρθηκαν και αναλυτικά από τον Δήμαρχο. Βέβαια, στις 2 Ιουνίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη διαδικασία των ερωτήσεων, ξεκινήσαμε ως Λαϊκή Συσπήρωση με την ερώτηση για το ποια ήταν η πορεία του αιτήματος για την ίδρυση του Μουσικού Σχολείου, εξαιτίας του ότι είχαμε ήδη την προηγούμενη πικρή εμπειρία της προηγούμενης πρότασης, γιατί είναι η δεύτερη φορά, δεν κάνω λάθος, που δημιουργήθηκε πρόταση για την προηγούμενη. Σωστά. Αυτό όμως έχει τη λεπτομέρεια του ότι πιθανότατα δεν κατατέθηκε η πρότασή μας επίσημα όπως θα έπρεπε στα αρμόδια όργανα για να επιλεγεί να απορριφθεί. Δεν προωθήθηκε. Όχι, δεν κατατέθηκε από πλευρά. Δεν προωθήθηκε. Εννοείται. Αυτό ακριβώς εννοούσε και γι' αυτό και η ερώτησή μας είχε και τη λογική. Αν έχουμε παρακολουθήσει επαρκώς τη διαδικασία και την πορεία του αιτήματος, ούτως ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα την πατήσουμε εντός εισαγωγικών, εννοώντας ότι δεν θα μας χειριστούν με τον τρόπο που μας χειρίστηκαν την πρώτη φορά. Βάλει μια ανατελεία, 2 φορές σε 2 διαφορετικούς και λέω ονόματα. Στον Τάκη τον Κατσαρό, Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου του κυρίου Φίλη, ο οποίος παρέμεινε και 4 μήνες μετά στον κύριο Γαβρόπλου, την έδωσα εγώ προσωπικά, την κουβεντιάσαμε από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ, 3 ώρες, και ξανά άλλη μια φορά στον κύριο, όχι συγγνώμη, στην κυρία Μουτζούρογλου, τη νέα διευθύντρια του ΝΥΜ Υπουργού. Και υπάρχουν και αποδεικτικά, έτσι, για αυτό. Για το περιεχόμενο της πρότασης είμαστε πεπισμένοι ότι ήταν αυτό που έπρεπε να κάνει ο Δήμος, αυτό που έπρεπε να καταθέσει. Ήμασταν βέβαιοι ότι η αξιολόγησή της θα τύχανε επιτυχούς έκβασης. Η επιλογή του Μουγατσικού έχει τις ιδιαιτερότητές της, αλλά ίσως και αυτή είναι και η ομορφιά όταν αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι έξω από τα πλαίσια του συνηθισμένου που θα όριζε το ότι μια τέτοια δομή μοναδική στον νομό ορισμένη θα περίμεναν να γίνει το κέντρο του νομού. Όμως, ξαναλέω, είναι και προστιθέμενη αξία στην πρόταση να αναδείξει ένα χωριό το οποίο έχει τα εχέγγυα και τη δυνατότητα να το φιλοξενήσει. Έχουμε βγάλει ήδη μια ανακοίνωση και είναι ουσιαστικά προπονητικός της τοποθέτησής μας στο αυριανό και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και κάνουμε αναφορά και για μικροπολιτική. Η μικροπολιτική στο συγκεκριμένο ζήτημα δυστυχώς αναδεικνύεται βασικός παράγοντας και ουσιαστικός για την έκβαση του ζητήματος. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Ίσως και ευγενικός να ήταν ο Δήμαρχος σε όσα έχει πει. Στο πλαίσιο πώς λειτουργήσαν οι παράγοντες του τόπου μας σε σχέση με αυτό το θέμα. Ιδιαίτερα σε σχέση με την πρόταση του Δημοκρατίου. Λοιπόν, και οι δύο βουλευτές, όπως και η διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και από αυτά που κατέθεσε ο Δήμαρχος, αλλά και από τον τρόπο που παρακολουθούμε το όλο θέμα, είναι ξεκάθαρο ότι έλαβαν και γνώση, αλλά έλαβαν και θέση, ούτως ώστε να μην γίνει το Μουσικό Σχολείο σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος. Είναι ξεκάθαρο το ότι δεν τίθεται ζήτημα να αξιοποιηθεί η μικροπολιτική από μέρους μας, εννοώ να αξιοποιηθεί αυτή η μικροπολιτική συμπεριφορά για να δημιουργήσει εντάσεις και έρευνες μεταξύ των κοινοτήτων ή των Δήμων. Εννοείται ότι όλοι θα πρέπει να αγκαλιάσουμε ένα σχολείο που αυτό πρώτη φορά εγκρίεται στον νομό μας και για τον τόπο θα είναι προς το συμφέρον όλων μας.
Εμείς σε ανύπτω χρόνο και προεκλογικά αλλά και τη διάρκεια της θητείας αυτής έχουμε καταθέσει προτάσεις που άκουσα ορισμένα ψήγματα από αυτές να αναφέρονται και από τον Δήμαρχο που αφορούσαν στην ίδρυση, στην επανίδρυση μάλλον της χωρίς οργανωτικής βέβαια σε μια διαφορετική βάση ενδεχομένως και στα πλαίσια του Δημοσίου ΙΕΚ όπως επίσης και σε ένα εργαστήριο της κυφαντουργίας που με αυτές τις δύο δράσεις εμείς θεωρούσαμε ότι και είμαστε βέβαιοι ότι σε βάθος χρόνου το έχει αποδείξει και η διοίκηση του Δήμου όταν ακούγονται προτάσεις οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες και μπορούν να φέρουν προς τη θέμενη αξία στον τόπο μας τις υιοθετεί με τον δικό του τρόπο βέβαια αυτό εμάς θα μας ικανοποιήσει ακόμα και αν γίνουν στο 1/10 από αυτό που έχουμε εμείς προτείνει. Βέβαια, θα βάλω μια ένσταση εγώ προς τις αιτίες του πολέμου και θα κλείσω με αυτό. Είπε ο Δήμαρχος ότι είναι αιτία του πολέμου. Πραγματικά, σε προσωπικό επίπεδο και σε θεσμικό επίπεδο, αντιλαμβάνομαι και την ενόχλησή του και την προσβολή που υπέστη. Σε πολιτικά πλαίσια, σε πολιτικά πλαίσια, όχι σε προσωπικό. Προσβολή των δημοτών. Συμβουλίου της προσβολής των 13.500 κατοίκων του Δήμου Άκους Οριστικού από τον ίδιο τον Υπουργό και από όλους τους υπόλοιπους. Ξεκάθαρα. Δεν θέλω να ακουστεί διαφορετικά. Προσβολή της προμόβουλης απόφασης. Αυτό ήθελα να πω. Δεν θέλω προσωπικό. Είμαστε όργανο εκτελεστικό του Δήμου. Είμαστε εδώ πέρα με την πρόσκλησή σου και εννοείται ότι είχε πάρει την ευθύνη πάνω σου και αυτές τις έργες σωστά λειτουργήσες και θα στο πιστώνω ούτως ή άλλως μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που λέω εγώ είναι το ότι, και λέμε μάλλον από τη λαϊκή συμπλήρωση, είναι πως οι αιτίες πολέμου σε αυτή τη χρονική περίοδο είναι πολλές. Γιατί η κοινωνία σπέχεται πλήγματα και πειρά από πολλές μεριές. Το ποιόν των κυβερνώντων των σημερινών είναι γνωστό, όλοι έχουμε αποκτήσει, έχουμε την εμπειρία. Πλέον δεν χρειάζεται να μας κυβερνήσουν άλλα 50 χρόνια όπως έκαναν οι προηγούμενοι. Αλλά από ό,τι φαίνεται και η μητροπολιτική συμπεριφορά των δύο μεγάλων κομμάτων στην περιοχή αποδεικνύουν το πώς θέλουν να φέρονται στους πολίτες και στο λαό. Αλλά η αιτία του πολέμου, θα ξαναπώ, θα έπρεπε να είναι η πρόθεση να εγκατασταθούν νέοι σταθμοί διοδείων, θα έπρεπε να είναι η πρόθεσή τους να συνεχίσουν τη χρονοτική πολιτική που ασκείται όλο αυτό το διάστημα και εξαντλούν τον κόσμο και εξαντλούν τον λαό και τους εργαζόμενους μέσα στα πλαίσια της διακυβέρνησής τους. Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία θα άξιζε όπως σήμερα η Δημοτική Αρχή να καλέσει τον κόσμο να αγωνιστεί στο πλευρό της και όλοι μαζί και ενωμένοι να πετύχουμε νέα και νέες νίκες. Και θα πω ότι δεν ξέρω αν έχει νόημα πλέον να μπούμε σε οποιαδήποτε διαδικασία αναφορικά με το Μουσικό Σχολείο. Ασφαλώς αν υπάρχουν σημεία και δυνατότητες να γίνει το καλύτερο για τον τόπο και το καλύτερο ήταν η πρόταση στην περίπτωση του Μουσικού Σχολείου του Δήμου μας, αλλά νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό και μπορούμε να πετύχουμε αντίστοιχες νίκες, όπως και στις προτάσεις που προανέφερα ή σε ενδεχομένως νέες ιδέες, το κατασκηνωτικό κέντρο του Μπορασικού έχουμε επανειλημμένως πει ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, έχει μάλλον πολύ μεγάλη δυναμική στο να αναδειχθεί σε σημαντικό εκπαιδευτικό και μορφωτικό κέντρο και νομίζω ότι στο βαθμό που αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο που ασκούν την πολιτική τους αυτοί οι άνθρωποι, σε επίπεδο ανταλλαγμάτων είναι βέβαιο ότι ο Δήμος θα λάβει προτάσεις και ενισχύσεις για να πετύχει. Ας τις αξιοποιήσει.